Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, με τον οποίο συχνά σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γεια σας και στους δύο. Καταρχάς, πριν πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω αν είδατε το debate του ΠΑΣΟΚ. Ναι, βέβαια. Το είδατε. Και έχει ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον. Και την πέτυχε τη Δημοκρατία. Να ήταν. Ναι. Ξέρετε, όταν. Ζηλέψατε λίγο, καλά, θέλω να πω. Όλο, αλλά... Να κάνω λίγο τον έτσι, να σε κάνω μια μπηχτή. Ζηλέψατε λίγο, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω πολύ μαλλιοτράβηγμα. Εγώ αυτό ήθελα να πω, θα το πω με άλλα λόγια, για να το απαντήσετε όλο μαζί. Καθώς το έβλεπα και έβλεπα ότι υπήρχαν μπηχτές, υπονοούμενα, τρικλοποδιές, αλλά ένας πολιτισμένος διάλογος, αναρωτιόμουν γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Εσείς έχετε κάποια εξήγηση? Καταρχήν δεν έχει ξεκινήσει ο διάλογος ακόμα σε ό,τι αφορά στο θέμα. Πώς δεν έχει ξεκινήσει? Εδώ μέχρι αφήσεις βγάζει ο ένας απέναντι στον άλλον. Όχι, εννοώ, δεν έχουμε ακόμα υποψηφιότητες. Έχουμε του κ. Πολάκη και κ. Κασελάκη. Στιγμή, οπότε θα δούμε αν θα υπάρχουν άλλες, θα κλειδώσουμε εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι σε αυτό που άκουσα από τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι αφορούσε μόνο εις τον κ. Κασελάκη. Ποιον αφορούσε, δηλαδή, τον Πολάκη? Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνω, αλλά νομίζω ότι... Όχι, τι εσείς καταλαβαίνετε, εγώ τη δική σας ερμηνεία. Πολλοί παίζουν με την εικόνα παρά με την ουσία και δημιουργούν μια τοξικότητα, με βεβαίως κυρίαρχο που έχει ο κ. Κασελάκης, έτσι κι αλλιώς, αλλά και οι άλλοι δεν βοηθούν. Και άλλοι δεν βοηθούν. Εντάξει τώρα, κοίταξε, αγαπητέ Κώστα, να το γυρίσουμε και στον Ινικό, γιατί τώρα υποκρινόμαστε χρόνια συνάδελφοι στα ίδια γραφεία. Αγαπητέ Κώστα, όταν είσαι ο Τσίπρας, που είσαι ένα πολύπειρο στέλεχος πια, πας να μιλήσεις σε μια εκδήλωση και ξέρεις ότι θα φιλτράρουν την κάθε σου φράση. Όταν επιλέγεις να το πεις αυτό, φαντάζομαι ότι επιλέγεις να το πεις για το κόμμα σου, δεν επιλέγεις να το πεις για κάποιο άλλο κόμμα. Όχι για το κόμμα λέω και εγώ, δεν λέω για κάποιο άλλο κόμμα. Εννοώ δηλαδή ότι και άλλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί να μην ρίχνουν νερό στο μήλο της τοξικότητας. Και γενικώς αυτή η εικόνα, εμένα τουλάχιστον, δεν μου αρέσει καθόλου συνολικά. Ο Κασελάκης έχει τεράστια ευθύνη, όπως και άλλοι, όπως έχω πει και στη δήλωσή μου, έχουν ευθύνη και ο κ. Τσίπρας έχει ευθύνη. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας του χώρου, ύπαρξης δηλαδή, του χώρου ιστορικά μιλάω, δεν είναι απλώς ενός οργανισμού, όπου η άποψή μου είναι ότι αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους να μετασχηματίσουν ένα χώρο σε κάτι άλλο, ξέρω, σε νέος Πανιώνιος, νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν έχουν αυτή την εντολή. Αν θέλουν κάποιοι άλλοι να φτιάξουν ένα άλλο χώρο, μπορούν να φύγουν. Ας αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ήσυχο. Πάντως, αυτοί που θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης προοδευτικής αριστεράς, για να παίξει το ρόλο πάντως, του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, αυτό είναι το βασικό θέμα για μένα. Εγώ... Ναι. Μπλέξατε. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε από τον κόσμο. Θα ξεμπλέξουμε όμως. Ναι. Μπορεί να το ξαναπάρει το κόμμα. Ξεμπλέξετε. Μπορεί να το ξαναπάρει το κόμμα. Άμα φύγει ο νέος Πανιώνιος, έφυγε και η Νέα Αριστερά, φύγουν και μερικοί άλλοι μεμονωμένοι ανεξάρτητοι, τι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Το θέμα είναι να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ βάσει της, αυτό που λέμε το DNA του. Δηλαδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας στο μυαλό του να έχει έναν δικό του ΣΥΡΙΖΑ που πάει ανάλογα ή με την πολιτική του διαδρομή ή την κοινωνική του διαδρομή ή αυτό που έχει στο μυαλό του. Τα κόμματα, οι σύλλογοι, οι ομάδες, αυτό που έχουμε που λέμε οι κοινωνικές δομές έχουν μια βάση δεδομένων. Ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό σύμφωνοι, είναι. Αλλά εμείς αισθανόμαστε ότι τα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν, δεν θέλουν τον Κασελάκη. Δεν θέλουν τον Κασελάκη. Εδώ να δείτε εμείς. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι ο κόσμος είχε ψηφίσει τον Κασελάκη και εξακολουθεί να τον θέλει. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο δίλημα και μια μεγάλη σύγκρουση, την οποία θα τη βρείτε μπροστά σας. Κύριε Παπαδοπούλου, ναι. Θα σας πω κάτι. Εγώ προσπαθούσα πάντα να είμαι θεσμικός και ναι. Στη λογική αυτή δηλαδή και δεν συμμετείχα και δεν συμμετέχω ούτε ναι. Στις ομάδες των 87 ούτε των 53 πρόεδρων. Και γενικώς έχω και μια. Είμαι λίγο επιφυλακτικός όταν ακούω αριθμούς. Και όχι αφήγημα. Ναι. Από τη μεριά του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, 400, 300 και το καθεξής. Ποια είναι η δική μου άποψη? Η δική μου άποψη είναι ότι η ιστορία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον χώρο της ελληνικής αριστεράς είναι ότι δεν μπορεί η προσωπικότητα από μόνη της να είναι ως ηγεμόνας ο οποίος θα πάει το πόπολο κάπου, ναι. Αλλά να οριστεί αυτό που υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει, τι υπηρετεί, τι εξυπηρετεί, για ποιους υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ, το αυτό, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΔΙΣΤΟ και το ΚΚΕ. Εδώ νομίζω κάποιοι έχουν χάσει τον έλεγχο
ουσιαστικά ως σωτήριας κόπου. Και το άλλαξε τα όλα που ακούστηκε, είχε ακουστεί και επί Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν άλλαξε βασικές δομές λειτουργίας του οργανισμού. Δηλαδή στο πώς μπορείς να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία, και γι' αυτό υπήρχε και η αλλαγή. Τώρα θα πάμε πολύ πίσω. Όχι, εγώ θέλω να πάμε λίγο μπροστά, Κώστα μου. Λες, ακούω την αισιοδοξία σου, λες θα ξεμπλέξουμε. Δεν μπορώ να βρω πώς θα ξεμπλέξετε, διότι βλέπω και τις υποψηφιότητες. Ένας Πολάκης, ένας Κασελάκης, ενδεχομένως ένας Φάμελος, με τρεις υποψηφιότητες που η κάθε μία για τους δικούς της λόγους δεν είναι η φρέσκια υποψηφιότητα. Εγώ να σας πω, κύριε Χιώτη, Βασίλη, εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Εμένα η επιλογή μου, καταρχήν και στην προηγούμενη διαδικασία, εγώ δεν είπα τι ψήφισα και τι δεν ψήφισα. Ναι. Είναι θέμα, γιατί είναι σαν να καθοδηγήσω τον κόσμο σε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω να μου πεις με ποιον είσαι. Λέω. Όχι, όχι. Ότι δεν βλέπω πνοή. Για μένα, η πνοή θα φανεί από την πλατφόρμα. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από αυτές τις διαφωνίες που μπορούμε να έχουμε, ο Πολάκης κατέθεσε μια πλατφόρμα πολιτική. Τι είναι αυτό που θέλει. Ή παλιά ο Παπάς ή ο Τσακαλώτος ή Αξιόγλου και ούτω καθεξής. Και ο κύριος Κασελάκης κατέθεσε κάτι. Μας έχει δείξει δηλαδή ένα δείγμα όπου μπορεί να πει κάποιος ότι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει για αυτό το κόμμα, όχι για ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάρω την κρατική χρηματοδότηση, θα έχω ένα κόμμα και κάνω κάτι άλλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση, για όλους το λέω αυτό, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τις... πώς το λέμε, με την ιστορική του διαδρομή και για το τι υπάρχει. Όποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο, πάει έξω, κάνει κάτι άλλο. Και με όχι, πιστεύεις πραγματικά ότι αν ο Κασελάκης επανεκλεγεί, που είναι πολύ πιθανό να επανεκλεγεί, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αριθμεί τα ίδια μέλη που αριθμεί σήμερα? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι λένε ήδη, εγώ αν ξαναβγεί, δεν μένω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά δεν μένω. Οπότε αν πάμε σε ένα κόμμα το οποίο είναι υποπολαπλάσιο, είναι ένα κομμάτι του σημερινού κόμματος, με έναν αρχηγό που δεν είναι βουλευτής, τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό το κόμμα, Βρεσί Κώστα? Εντάξει, αυτό αφορά στη σοβαρότητα των στελεχών και τις δηλώσεις που κάνουν σε αυτή την φάση, έτσι κι αλλιώς. Εγώ να σας πω κάτι, αυτό που με προβληματίζει, και γιατί έκανα και αυτή τη δήλωση, η οποία εγώ δέχτηκα κριτική και επιθέσεις, και εντάξει, και έξω και από την αισθητική κιόλας, ειδικά στα Twitter. Διότι είπα, δεν πάει άλλο. Διότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Διότι εγώ σήμερα κατέθεσα ερώτηση για το θέμα της Γερμανίας και η πρώτη ερώτηση που μου κάνετε εσείς, όχι λάθος, είναι τι ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν μπορώ να αναπτύξω την πολιτική μου δουλειά. Γι' αυτό που εγώ εκλέφθησα. Έχουμε την έκθεση Ντράγκη, η οποία αλλάζει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Δεν γίνει κουβέντα γι' αυτό και ασχολούμαστε με τα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν και μια τοξικότητα, δεν θα διαφωνήσω, ή του ΠΑΣΟΚ με το debate. Έχουμε πόλεμο τώρα, έχουμε την ιστορία με τον Λίβανο. Εμπλοκή της Ευρώπης μέσα εκεί. Έχουμε το πιο σημαντικό για μένα, εγώ δεν το ψήφισα κιόλας δηλαδή, την εμπλοκή της Ευρώπης για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία. Χτυπήσαμε το κουμπί του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντάξει, δεν μπορούμε να ασχολούμαι με το εγωιστικό εγώ του καθενός για το τι θα κάνει αύριο, αν θα σώσει τη χώρα. Αν θέλει να σώσει τη χώρα, ας συμμετέχουν στα μεγάλα θέματα της χώρας. Δηλαδή να πάρουν θέση σε αυτό. Δεν έχει ανοίξει ατζέντα. Και χθες το Πασόκ που άκουγα. Τις αρχικές ομιλίες, τώρα δεν έκανε και το διόρο. Ναι. Έχω μία αίσθηση. Νομίζω ότι ήταν σε μια επιφανειακή κουβέντα ενώ μαγαζιών τα οποία. Εντάξει, λογικό. Υπάρχουν, εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι, μέσα από αυτή την κουβέντα το Πασόκ χτες έκανε και τον εκλογικό του απολογισμό. Δηλαδή είπαν τα πράγματα έξω από τα δόντια κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Εσείς ακόμα αυτό δεν το έχετε κάνει. Εντάξει, με το παραπάνω μισό έχουμε κάνει νομίζω και έχουν βγάλει δόντια. Νομίζω ότι. Στελέχη του Πασόκ θα πάνε. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να ψηφίσουν, λέτε, στις κομματικές του Πασόκ. Εδώ τώρα, αφού θέλει να ανοίξει αυτή την κουβέντα, εδώ αυτή η ιστορία, αυτό πράγμα έχει ξεκινήσει πολύ παλιά και εγώ διαφωνούσα πλήρως. Τα κόμματα πρέπει να είναι σε πιο οργανωμένη βάση. Ναι. Δηλαδή, από τον Γιώργο Παπανδρέου, ελάτε να ψηφίσετε. Στη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε τις πλάκες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τα τρεξίματα, τις κάλπες υπογραφές. Ένα σόου κτλ. Βεβαίως να υπάρχουν φίλοι των κομμάτων κτλ. Αλλά στο ποιος ψηφίζει, πώς είναι κτλ. Πρέπει να, είναι, να το ξαναδούμε πάλι. Διότι εμπλέκονται ψηφοφόροι στην πολιτική φυσιογνωμία των πολιτικών οργανισμών που πρέπει να παράγουν πολιτική. Ναι, αλλά αυτό αφορά και τον καθένα προσωπικά. Εγώ είδα μια εκδήλωση συγκεκριμένου υποψηφίου του Πασόκ που το τραπέζι από κάτω ήταν γεμάτο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μέλη, στελέχη. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
Δεν μας λέτε και τα ονόματα. Άμα θες να σου πω, είδα συγκέντρωση του κυρίου Δούκα που ήταν στο πρώτο τραπέζι η δήμαρχος Ζωγράφου, που αν δεν κάνω λάθος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτογραφία είδα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Προφανώς εσύ δεν θα πήγαινες. Το λέω προς επίρρωση αυτών που λες, ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και αυτός που ψηφίζει που ανήκει. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια στη Νέα Δημοκρατία, μια στο ΠΑΣΟΚ, μια στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, όταν ένας χώρος διαλύεται, τι θα κάνει. Όχι, δεν διαλύεται. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό το είχαμε δει και στα προηγούμενα στο ΠΑΣΟΚ, τότε με ένα δουλάκι, ποιος ήταν με τους υπόλοιπους στη μάχη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, πάλι είχαμε μια τέτοια. Εγώ δεν είμαι φαν αυτής της κουβέντας. Δηλαδή, εντάξει, το να με καλέσει το κόμμα της αντιπολίτευσης σε μια εκδήλωση και να πω, εντάξει, ανάλογα το θέμα. Άλλο αυτό. Τι είναι άλλο θέμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, να σας πω λίγο για το αυτό που είχε. Έχουμε λίγο χρόνο, πες ό,τι θες, απλώς σύντομα. Για μένα αυτή είναι η είδηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς καταθέσαμε σήμερα μια διαδότηση των νησιών. Ναι. Όπου ρωτάμε αν η Γερμανία είναι σύνομη σύμφωνα με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι. Ότι έκλεισε τα σύνορά της, δηλαδή, λες, αν αυτό είναι σύνομο. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Φοβάμαι λοιπόν ότι η ευθύνη που έχει ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, στο θέμα είναι ότι υπέγραψε αυτό το πανάθλιο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που αφήνει όχι παραθυράκι, παράθυρο οχθάνιστο, να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες, αυτό που λένε ανωτέρα βία. Κάτι που εγώ φώναζα ότι δεν πρέπει να το ψηφίσουμε, διότι το κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει από μόνο ότι έχω ανωτέρα βία, λειτουργώ έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Προσέξτε. Σήμερα η Γερμανία, αύριο η Γαλλία, μεθαύριο η Ισπανία και θα πηγαίνουμε έτσι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται στις χώρες υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτό ψήφισαν, γι' αυτό εγώ ήμουν απέναντι. Και νομίζω ότι η δικαίωση δεν μου λέει τίποτα. Έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι η ιστορία στη Μέση Ανατολή φέρνει χιλιάδες πια κύματα προσφύγων, όπου θα είναι στη χώρα υποδοχής. Όταν θα απαντηθεί η ερώτησή σου, Κώστα, εμείς θέλουμε να ακούσουμε τι σου απάντησαν. Ναι, βέβαια, για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.